Το περιστατικό βεβαίως είναι πρωτοφανές, είναι καταδικαστέο, έχει βγει ήδη ανακοίνωση του κόμματος. Δημιουργούνται πάρα πολλά ερωτηματικά, στα οποία θα πρέπει να απαντήσει και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλο ένα περιστατικό της παθογένειας γενικότερα της κοινωνικής, της πολιτικής, της αθλητικής ζωής, που προκύπτει βεβαίως μέσα από αυτήν την διαπλοκή της πολιτικής με το ποδόσφαιρο, με τις ομάδες και με όλα τα σχετικά. Νομίζουμε ότι είναι ένα ζήτημα σοβαρό που θα πρέπει να αξιολογηθεί ως τέτοιο και από τον κόσμο και από τον λαό και από τους φιλάθλους, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για την απόπειρα φήμωσης της έκφρασης ενός καλλιτέχνη. Και ως τέτοια είναι απαράδεκτη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρμόδια όργανα, υπάρχει η Ελληνική Πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και η ίδια η κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει και οφείλει να απαντήσει και να πάρει θέση για όλα όσα γίνονται. Κύριε Βιλή, εδώ γίνεται η σάτυρα, η stand-up comedy με αναφορά στο πρόσωπο του κυρίου Μαρινάκη και από κάτω σηκώνονται κάποιοι και διακόπτουν την παράσταση και γίνεται όλο αυτό. Θεωρείτε ότι αυτοί από κάτω έδρασαν αυτοβούλος ή γι' αυτό πήγαν εκεί? Ναι, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, όπως καταλαβαίνετε. Σε κάθε περίπτωση η αντίδρασή τους είναι καταδικαστέα. Όπως σας είπα, πρόκειται για απόπειρα φήμωσης της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η σάτυρα, ξέρετε, είναι σάτυρα επειδή ακριβώς δεν έχει όρια. Και εν πάση περιπτώσει και ο συγκεκριμένος ο καλλιτέχνης, ο Ζαραλίκος, νομίζω έχει δώσει πολύ συγκεκριμένα δείγματα για την ποιότητα της σάτυρας. Αλλά το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης θα το υπερασπιστούμε για κάθε καλλιτέχνη. Έτσι το υπερασπιζόμαστε και για τον κύριο Ζαραλίκο. Είναι αυτονόητα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να προβληματίσουν, επαναλαμβάνω, κάθε άνθρωπο και κάθε φύλαθλο. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εδώ πρέπει να δούμε και λίγο αυτό που δεν μπορείτε να το απαντήσετε, γιατί δεν το ξέρετε. Αν αυτοί οι άνθρωποι πήραν αυτοβούλος, αν κάποιος τους έστειλε για να διακόψουν την παράσταση, αν ήταν εύθυκτοι. Γιατί φαντάζομαι εκεί θα διακόπτε μια παράσταση, αν προσβάλλονταν η οικογένειά σας, για παράδειγμα. Σε αυτά τα εάν δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, μπορούν να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Εγώ κρίνω το γεγονός, το κρίνουμε ως απαράδεκτο, το κρίνουμε ως ανησυχητικό και βεβαίως διακρίνουμε και τη ρίζα που προκύπτει μέσα, όπως σας είπα, από αυτήν την εμπλοκή, τη διαπλοκή της πολιτικής με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλα τα σχετικά. Διότι αυτό είναι ουσιαστικά το ζήτημα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, κύριε Βιλή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.